Гегель всегда выше интересов паства. Στον Ρος υπήρξε μια έξυπνη κίνηση στη σκακέρα της Βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής. Ως το 1242, ο Πατριάρχης της Ρωσικής Εκκλησίας ήταν Έλληνας και διοριζόταν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολιος. Μαζί με το Ορθόδοξο Δόγμα, στη Ρωσία μεταφέρθηκε ένα πολιτικό πρότυπο, που μεταξύ άλλων προδιέγραφε και τις σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος. Ουσιώδης υπήρξε η αρχή της συναλληλίας, που δεν επέτρεπε οποιαδήποτε απόκληση της Εκκλησίας από τα κρατικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα, σε συνθήκες συγκεντρωτικού κράτους, συνθήκες που ο Ιβάν ο Τρομερός διαμόρφωσε οριστικά, υπέτασε τις επιλογές της Εκκλησίας στις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής. Χωρίς να διαταράξει το πρότυπο των σχέσεων με την πολιτική εξουσία, πρότυπο που κληρονόμησε από το Βυζάντιο, η Ρωσική Εκκλησία κέρδισε τη σημασία και τον συχνά αυτοδύναμο ρόλο της, παρακολουθώντας ενεργά κάθε διακύμανση της ταραχώδους ιστορίας του ρωσικού λαού. 1,5 αιώνα μετά τον εκχριστιανισμό των Ρώσ, όταν η ηγεμονία του Κιέβου διαλύθηκε και η χρυσή ορτή των Ταταρομογκόλων επικράτησε στη γη της Ρωσίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε όριμη να αναδειχθεί σε εθνική κυβωτό. Επί 3 αιώνες κατόρθωσε να διασώσει τη συνείδηση των υποδούλων. Όταν η Ρωσία απελευθερώθηκε, η Εκκλησία περιέγραψε και διαρκώς επεξέτεινε έμπρακτα τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Οι μεγάλες μονές υπήρξαν ταυτοχρόνως συνοριακά φυλάκια, εφαλτήρια, πολιτιστικά κέντρα και ισχυρές οικονομικές μονάδες. Ταυτοχρόνως, ο ρόλος της Εκκλησίας αποδείχτηκε διφυής. Την ίδια στιγμή που τα μοναστήρια συγκροτούνταν σε φεουδαρχικούς οργανισμούς, χωρίς ποτέ να εναντιώνονται στην εξουσία του Τσάρου, οι Ρώσοι μοναχοί δεν αγνοούσαν τις ανάγκες και την οτροπία του ποιμνίου. Στο σημείο όπου ο τυπικός μυστικισμός των Σλάβων και η ιδιάζουσα λαϊκότητα της Ρωσικής Εκκλησίας τέμνονται, εφύγει αργότερα ο άτυπος θεσμός των πνευματικών καθοδηγητών, των Στάρετς. Στους αντίποδες αυτού του θεσμού, ορίμασε η πλήρης εν τέλει υποταγή του ιερατείου στην τσαρική, αλλά και την διάδοχο εξουσία. Η σταδιακή έκπτωση της Εκκλησίας σε υποχείριο. Ναός της Αναστάσεως, η αγαπημένη εκκλησία των ευλαβών διανοουμένων στο κέντρο της Μόσχας. Έτος 1991. Χωροστατείο Μητροπολίτης Βολοκαλάμσκ, το ποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου. Η έγκλη της τελετής φαίνεται να υπενθυμίζει την παλαιά ομορφιά. Τα παλαιά χρονικά αφηγούνται τον εκχριστιανισμό των Ρώσ ως ευνίδια, ομόθυμη και ακαριέα μεταστροφή. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, το φως της Ορθοδοξίας ασφαλώς. Γιατί ο ηγεμόνας των Ρώσ Βλαδίμηρος επέλεξε, λένε, την Ορθοδοξία, θαμπωμένος από την ομορφιά της Ορθόδοξης λειτουργίας. Αυτό το παράδοξο αισθητικό επιχείρημα κέρδισε εκ των υστέρων ένα δεύτερο νόμιμο. Η ομορφιά της Ορθοδοξίας νοήθηκε μεταφυσικά. Επρόκειτο για την λαμπιδόνα της θεότητος, για την έγκλη της θείας, αυστηρής και απαρασάλευτης τάξης. Στη λάμψη της Ορθοδοξίας φαινόταν να εντείνεται η παλαιά εκείνη ετυμολογία που ήθελε τον κόσμο ακριβώς κόσμο, δηλαδή κόσμημα, κάτι ευγενές, πολύτιμο, έρυθμο, κάτι όμορφο, αφού κατά την ετυμολογία πάλι είναι έμορφο, διαθέτει σχήμα, τάξη και μορφή. Σε αυτά τα συμφραζόμενα έμοιαζε αυτονόητο το γεγονός ότι η Ορθοδοξία μεταλαμπαδεύτηκε στους Σλάβους από τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι νεοχώτιστοι ονόμαζαν τους Βυζαντινούς. Και τα ίδια συμφραζόμενα επεκαλείτο 9 αιώνες αργότερα ο Ντοστογεύσκη, όταν δήλωνε «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».
αυτή η ταυτολογία υπήρξε το διαρκές επιχείρημα της Ρωσικής Εκκλησίας. Αναστήλωση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναστήλωση που διστακτικά και επίμονα ξεκινά στα χρόνια της Περεστρόικα, παίρνει μια όψη ταπεινή, καθημερινή, απολύτως πρακτική. Στους ερυπωμένους ναούς, οι πιστοί προσπαθούν να συλλαβήσουν ξανά μια γλώσσα συμβολική και οικία. Τη γλώσσα των εικόνων, των κεριών, του θυμιάματος. Η επαναφορά του θεσμού του Πατριάρχη το 1918 ήταν απλώς ένα μήνυμα. Η Εκκλησία δεν είχε πλέον καμία σχέση με τις υποθέσεις του κράτους. Αντίθετα, το κράτος θα επόπτευε τις δικές της υποθέσεις. Έπειτα, όταν ξέσπασε στις αρχές του 30 η αντικληρικαλική εκστρατεία, η κατάσταση χειροτέρεψε. Ναοί καταστράφηκαν, εικόνες αποκαθιλώθηκαν και συχνά παραδόθηκαν στην πυρά. Η γλώσσα της Ορθόδοξης Λατρείας χάθηκε. Αλλά όσοι επέμεναν, τη μιλούσαν χαμηλόφωνα και κρυφά. Αποψηλωμένη από τα προνομιά της, η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέμεινε ουσιαστικά άστεγη και πολλοί είδαν στα ερείπια των ναών τα ίγνη της θείας τιμωρίας. Η αναστήλωσή τους αποκτά λοιπόν μια δεύτερη σημασία, όπως εξηγεί ο ιερέας του ναού. То, что происходило, это естественный, таинственный процесс, о котором пророк говорит, за беззаконие ваше от него. Священника ваших и разорю алтари ваши. И эту тайну мы должны всегда помнить и не забывать, что восстановление нашего храма есть восстановление того, что разрушено в нас. Не только то, что вокруг нас, а вокруг нас восстанавливается по мере того, как все становится на свои места. Στις αρχές του αιώνα, η μεγάλη θεολογική αναγέννηση υπήρξε ταυτοχρόνως η εναγώνια εναντίωση των Ορθόδοξων διανοουμένων στην προϊούσα απώλεια της ουσιώδους πνευματικότητος. Η Εκκλησία εμφάνιζε ολοένα πιο έντονα τα κοσμικά χαρακτηριστικά της. Η πάλεποτε ομορφιά της Ορθοδοξίας θάμπωνε και έσβηνε. Έπειτα ήρθαν οι Μπολσεβίκοι, οι διώξεις και οι περιορισμοί. Ο δείκτης βρέθηκε σχεδόν στο μηδέν. Πολλοί είδαν σε αυτό το ναδύρ μια κάθαρση. Η κατάρρευση, τα ερείπια, έμοιαζαν να ασκούν μια παράξενη έλξη στις συνειδήσεις. Όλα έμοιαζαν να τελετουργούνται όχι στον οικείο τόπο τους, αλλά σε ένα πρόχειρο σκηνικό που τον υπενθύμιζε. Σκηνικά που υποκαθιστούν τους ναούς, προσέρχονται σήμερα, διαποτισμένοι από μια απροσδιόριστη ευλάβεια, ολοένα και περισσότεροι διανοούμενοι, όπως εδώ ο μείζων ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιούρσκι, που το ενδιαφέρον του ενδέχεται να είναι πολυσχηδές. Όμως η ένδυα, η μιζέρια, μπορεί να είναι απλώς οι ενδείξεις για ένα δράμα ευρείας κλίμακος. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ευνηδίως ελεύθερη, συνελήφθη ανέτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.
Οι πολιτικές αλλοιώσεις είναι μία μόνο από τις εκδοχές του προβλήματος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της χριστιανοσύνης στη Σοβιετική Ένωση, ως χθες γνώριζε καλά πώς να ελύσεται ή πώς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ανέκυπταν στους κόλπους της, τις διαφωνίες ή τις αιρέσεις. Το αδιαφυσβήτητο κύρος του Πατριάρχη ή των Ιερέων, κύρος που στα χρόνια της ημιπαρανομίας δεν χάθηκε, αρκούσε για να πείθει τους πιστούς. Στη μία και μοναδική αναντίλεκτη αλήθεια που επαγγελόταν η Εκκλησία, το πίμνιο έκλεινε την κεφαλή ευλαβικά. Το καθεστώς της ανεξιθρησκείας άλλαξε άρθην την κατάσταση. Στα πάτρια εδάφη επέστρεψε και εγκατεστάθη η Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού και μαζί προσεκόμισε τις περγαμηνές της αντικαθεστωτικής της δράσης. Η διαμάχη οξύνθηκε όταν άρχισαν να δημοσιεύονται επιλεκτικά φάκελοι της ΚΑΓΚΕΜΠΕ που απεδείκνυαν ότι επιφανείς ιεράρχες όπως ο Κίεβου Φιλάρετος συνεργάζονταν στενά με το σοβιετικό καθεστώς. Ταυτοχρόνως, η επίσημη Εκκλησία αποδείχθηκε ανίκανη να προβλέψει και να ελέγξει τις εθνικιστικές τάσεις που προέκυψαν στο εσωτερικό της. Τάσεις μεγαλορωσικές, αλλά και τάσεις αντίθετες, όπως της αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας, που διαβλέπει μια νέα υποτέλεια στην επικράτηση του μεγαλορωσικού εθνικισμού και στη συμπόρευση του Πατριάρχη με τον Γέλτσιν. Το σκηνικό της ταπεινοσύνης και της ένδυας μπορεί και να καταγράφει μια καταστροφή που έρχεται από το μέλλον. Το ίδιο σκηνικό της ταπεινοσύνης και της ευλάβειας έλαμψε άλλοτε στο φως της μεγάλης ορθόδοξης τέχνης. Οι πρώτες ύλες δεν άλλαξαν. Η προσφορά, η υποταγή, η θυσία, η εγκαρτέρηση. Η γαλήνη και η αυστηρή αγάπη που αποτυπώνονταν στα πρόσωπα των αγγέλων μιλούσαν για το ίδιο πάντοτε σύμπαν. Ένα κόσμο απέραντης οικειότητας, αν και ιεραρχημένο προσεκτικά. Ένα κόσμο παραδείσιο, όπου οι απεσταλμένοι του Θεού φιλοξενούνταν στην τράπεζα των ανθρώπων. Η μίξη τους στις εικόνες της ορθόδοξης τέχνης ίδρυε ένα δεύτερο, αμυγός συμβολικό σύμπαν όπου οι σκηνές της βίβλου, οι εικόνες των Αγίων, η μακρά αφήγηση επεισοδίων καθημερινών κέρδιζαν την τελική σημασία τους. Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ εικονογράφησε και αυτός το θέμα της φιλοξενίας του Αβραάμ, οδηγώντας το όμως στην απόλυτη καθαρότητα. Στο έργο του υπάρχουν μόνο οι άγγελοι. Εικόνα της τριαδικής θεότητος και ίσως ούτε καν αυτό, ορατή αποτύπωση του τριαδικού δόγματος. Οι τρεις άγγελοι, μόνοι τους στην τράπεζα, μιλούν για τον τρόπο που ο φόβος του θανάτου ή τα συγκεχημένα κινήματα της ψυχής μετουσιώθηκαν άλλοτε στην απόλυτη ομορφιά που προοριζόταν να σώσει τον κόσμο. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Η καρδία μου εταράχθη εν μη και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και εκάλυψε με σκότος. Η ομορφιά που θα έσωζε τον κόσμο διασώθηκε αφανής,
σε μορφές στοιχειώδεις, σε απλές υπομνήσεις του αρχαίγονου φόβου, στον άφωνο θρήνο που υπήρξε το λίκνο της, στην αναχώρηση που δεν γίνεται να εμποδιστεί, στην οδύνη. Η ομορφιά που θα έσωζε τον κόσμο ξανακρύφτηκε σε ένα σχήμα απλό και τυφλό, όπως το τείχος των δακρύων.